Αλήθεια τώρα. Αυτό ήθελες, Μάνο. Γι' αυτό ρωτούσες που είμαι, για να δεις αν έχεις το ελεύθερο να βγάλετε τα μάτια σας. Ρε Σινίκ, να σου εξηγήσω. Να με εξηγήσεις, ρε φίλε. Ότι με κοροϊδεύετε κανονικά όλο αυτό τον καιρό. Για πες. Δεν σε κοροϊδεύουμε. Είναι πολύ λίγος ο καιρός που συμβαίνει. Έγινε ξαφνικά, ρε φίλε. Και δεν ήμασταν σίγουροι, γι' αυτό δεν σου πάμε κάτι. Πάντως, φίλε, το έπαιξες πάρα πολύ καλά. Και οι δυο σας δηλαδή το παίξατε πάρα πολύ καλά, αλλά ειδικά εσύ μπορείς να την αφήσεις τη γεωπονική. Πήγαινε να γραφτεί σε μια δραματική σχολή, σε μια χαρά ηθοποιός. Ρε Σινίκ, γιατί αντιδράσεις έτσι, αφού εσύ έλεγες ότι αν συνέβαινε κάτι με την Τζέννη θα το δεχόσουν χωρίς πρόβλημα και θα χαιρόσουν κιόλας. Και εσύ επέμενες ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Σας έδωσα την ευκαιρία να μου το πείτε καθαρά, να μου μιλήσετε. Και εσείς προτιμήσατε να το μάθω έτσι.